Κύριε Χασαπλαδάκη, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου περνάτε να δείτε και τι γίνεται στο σχολείο. Και σήμερα, όπως είδατε, βρήκατε έναν βανδαλισμό, θα το πω εγώ, σπασμένο τζάμι στο γραφείο σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, το σχολείο, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι κλειστό για τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι διδακτική περίοδος, εν τούτης είναι ανοιχτό γιατί είναι και κρατική υπηρεσία. Εγώ ήρθα εδώ για να βγάλω κάποια δικαιολογητικά σε κάποιους γονείς που τα χρειαζόντουσαν επιγόντως. Βέβαια, εγώ έρχομαι στο σχολείο και όπως είπατε, για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με τις διάφορες εργασίες που εκτελούνται εντός του διδακτηρίου. Και συνάντησα, πρωί-πρωί δηλαδή, ανοίγοντας το γραφείο μου, συνάντησα ένα βομβαρδισμένο, θα έλεγα, περίπου τοπίο, δηλαδή τζάμι σπασμένο. Τα τζάμια παντού, αλλά δεν ήταν, ξέρετε, μια τυχαία περίπτωση, ήταν στοχευμένο, με την έννοια ότι υπήρχαν πέτρες, που σημαίνει ότι σπάσαν το τζάμι επίτηδες, στοχευμένα, με πέτρες τις οποίες βρήκαμε. Βέβαια, εγώ το πρώτο πράγμα το οποίο έπρεπε να κάνω και το έκανα ήταν να καταγράψω το γεγονός μέσω της αστυνομίας. Ήρθαν δύο αστυνομικοί με το περιπολικό, κατέρευσαν το γεγονός. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά είναι μια γενικευμένη παραβατική συμπεριφορά η οποία παρατηρείται στην περιοχή μας. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τα αρμόδια όργανα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω και στο προάβλιο, ακούω μπάλα να παίζουν παιδιά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει το εξής. Είναι μια περιοχή που πραγματικά δεν έχει χώρο διαφυγής για τα παιδιά. Δεν έχουν πού να παίξουν. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να γίνει κάτι ώστε να υπάρχει παιχνίδι με ασφάλεια. Πώς μπορεί να υπάρχει αυτό? Και είναι πρόταση. Να διοριστούν άνθρωποι έτσι ώστε να υπάρχουν φύλακες στους άγριους χώρους των διδακτηρίων όπου τα παιδιά μπαίνουν μέσα και είναι συγκεκριμένα σχολεία. Είναι το πρώτο γυμνάσιο, είναι το δεύτερο λύκειο, είναι το τέταρτο δημοτικό. Δεν ξέρω σε ποια άλλα σχολεία πηγαίνουν τα παιδιά που δεν έχουν πού να πάνε να παίξουν και πάνε και παίζουν. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν έρχονται για να παίξουν, αλλά έρχονται για να εκδηλώσουν το βίαιο συνέστημα το οποίο θέλουν να εκφράσουν είτε σπάζοντας πόρτα είτε σπάζοντας παράθυρο. Υπάρχουν και αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί για παράδειγμα αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό με την έννοια ότι θα μπορεί με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να μην συμβαίνει. Να διοριστούν λοιπόν άνθρωποι έτσι ώστε να γίνουν κέντρα νεότητας οι άγριοι χώροι κάποιων σχολείων που να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να έρχονται και να παίζουν και φυσικά να είναι ασφαλή όχι μόνο τα παιδιά αλλά και το διδακτήριο. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχω κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μακάρι κάποια στιγμή να το δούμε πολύ σοβαρά και να εφαρμοστεί. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, πριν αρκετά χρόνια, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται βανδαλισμό στο 4ο Δημοτικό. Πριν χρόνια είχαμε και ένα μεγαλύτερο βανδαλισμό, όπου είχε υποστεί πολλές ζημιές το 4ο Δημοτικό. Βεβαίως, ακριβώς. Το θυμάμαι γιατί ήμουν αντιπρόεδρος των σχολικών επιτροπών εγώ τότε. Ξέρω το γεγονός. Δεν ήμουν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο τότε, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά το γεγονός. Και δεν έγινε μόνο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Γίνεται παντού. Και δεν γίνεται μόνο σε σχολεία. Εδώ οι αστυνομικοί οι οποίοι ήρθαν να καταγράψουν το γεγονός λένε ότι μια ομάδα ανθρώπων, δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, καταστρέφουν και αυτοκίνητα. Δηλαδή υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά εκτεταμένη, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ τουλάχιστον, όσον αφορά την δική μου τοποθέτηση από θέση ευθύνης του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που δεν μπορεί να γίνει καμία ανεκτή τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά. Γιατί μιλάμε για δημόσια περιουσία. Μιλάμε ότι όλα τα κάνουμε με κόπο και μόρφο και φυσικά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι λεφτά των γονέων. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει εγώ ως διευθυντής του σχολείου από θέση ευθύνης να είμαι φύλακας αυτού του σχολείου. Και φυσικά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και για να μην υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και οι όποιες εντοπισμένες παραβάσεις να τιμωρούνται. Θα κλείσουμε εδώ, κύριε Χασαπλαδάκη. Ευτυχώς ήταν μικρή η ζημιά. Ας ευελπιστούμε να μην ξανασυμβεί και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε στους προαύλιους χώρους σε σχολεία. Επειδή είναι μικρή, εδώ πέρα δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη. Υπάρχει ο συμβολισμός. Η συμπεριφορά, όταν πετάμε μία πέτρα, η πέτρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει, τι θα προκαλέσει, θα μπορούσε να είναι μέσα.
Θα μπορούσε αυτή η πέτρα να μας χτυπήσει το κεφάλι. Επειδή συχνά βρίσκεστε για κάποιους λόγους. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αν είναι μικρό ή μεγάλο. Είναι η πράξη. Η πράξη είναι παραβατική συμπεριφορά. Και η παραβατική συμπεριφορά θα πρέπει και να προλαμβάνεται, αλλά και να τιμωρείται εφόσον εντοπίζεται. Ας ευχηθούμε να μην ξαναδούμε αυτή την παραβατική. Να μην υπάρχει παραβατική συμπεριφορά πουθενά, και αυτό είναι θέμα οργανωμένης κοινωνίας, η οποία με οργανωμένο τρόπο ουσιαστικά προλαμβάνει τον κακό. Το θέμα δεν είναι να περιμένουμε να γίνει ένα μεγαλύτερο κακό, αλλά πώς θα προλάβουμε αυτό το μικρό το οποίο συμβαίνει ήδη.